Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Μπέτσον Μπασκετάκη, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, σας καλωσορίζουμε στο Μαντουλίδη College, στο κλειστό γήπεδο. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ Respect και Anatolian Jazz. Η Respect είναι πρωτοπόρη στον όμιλο, έχοντας 7 νίκες και ούτε μία ήττα. Η Anatolian Jazz είναι στο 3-4 και έχουν και την πρώτη κατοχή. Θεό. Όχι, λάθος, υπάρχει μπρος πίσω. Ήταν αναμενόμενο να σφυριχτεί. Μπάλα η κατοχή για τους Respect. Αναφορά. Τζίμι. Έχει ξεκινήσει στην πεντάδα, ξάσει τη γωνία. Θα λίγο να χάσει ο Νεδελκόπουλος, μπάλα που πάει ξανά, στον Αξά. Υπάρχουν deflection, είχαν κλείσει καλά την ρακέτα τους οι Jazz. Ένα εύστοχο floater από τον Παριστάκη. Θα ανοίξει το σκορ. Είναι το 0-2. Οι Jazz οι οποίοι είναι τεχνικά φιλοξενούμενοι. Οι οποίοι θα κλέψουν την μπάλα, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον Παριστάκη. Μπάλα είναι ξανά για τους Respect με 14. Αξάσει την αδύνατη πλευρά. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα κάνει ένα βηματάκι, θα δώσει τον ψηλό. Θα στο ζήσει. Επιθετικό rebound και foul. Foul που κέρδισε ο Κυριαζίδης. Για δύο βολές. Εύκολο στην πρώτη. 1-2. Και για τους Respect μετά από 54 δευτερόλεπτα. Όλα δύο, εύστοχος και στη δεύτερη. Με μεγάλη λειψανδρία στα guard οι Jazz, τρεις από τους βασικούς περιφερειακούς. Τρεις από τους βασικούς περιφερειακούς λείπουνε. Και αντίστοιχα για τους Respect υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια του Μανόλο, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή. Ο Αξάς δήλωσε ότι τον χρειάζεται για τα play-off και δεν είναι στο σημερινό παιχνίδι. Ένα στο γιατρής άστοχο. Τώρα τρέχουν στον εφηδιασμό. Πολύ όμορφη φάση με τους Jazz να ολοκληρώνουν έναν εφηδιασμό με τον Δοντίδη πιο συγκεκριμένα. Ο Δοντίδης ο οποίος είναι ένας εκ των frontmen του Jazz. Eurostep, πολύ όμορφη φάση και για τους Respect τώρα, οι οποίοι με τον Κυριαζίδη θα βρουν άλλους δύο πόντους σαν μεγαλάζο λευκός, αν μου επιτρέπει η λεξιπλασία. Ο Δοστρωτήρας πέρασε τουλάχιστον δύο αντιπάλους. Καλή κυκλοφορία μπάλας τώρα για τους Jazz. Θα υπάρξει απόπειρα να τροφοδοτηθεί ο Εφραμίδης. Δεν θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Μπάλα είναι ξανά για τους Jazz με 10 δευτερόλεπτα. Αξιάδης, να χαμηλά. Παρισάκης, man to man η άμυνα των Respect. Μπάλα θα μπει μέσα. Θα έχουμε μια περιπέτεια. Τζίμι. Αξάς, ο οποίος θα έχει ιδιαίτερα δύσκολο. Φεύγει τα βήματα. Ωραία πάσα, Τζίμι από την κορυφή για τρεις. Άστοχος. Θα έχει διπλό έργο ο Αξάς, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανόλο το power duo στην περιφέρεια των Respect. Θα έχει διπλό έργο λοιπόν απόψε με την απουσία του Μανόλο. Έχει φάουλ για δύο βολές που έχει κερδίσει ο Δοντίδης. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Μάχη για το rebound, με τελικό αποδέκτη τον Χατζάκη. Δεν έγινε και πολύ μεγάλη μάχη. Δεν ήταν και θερμοπύλες. Υπάρχει εύστοχο σουτ κάτω από τη ρακέτα τον Νεδελκόπουλο. 6-7. Οι ομάδες παίζουν σε μέτριο τέμπο, ούτε πολύ αργό ούτε πολύ γρήγορο. Δεν έχει καταφέρει κάποια από τις δύο ομάδες να καθιερώσει το δικό της ρυθμό.
Οι άμυνες είναι αρκετά σφιχτές αυτά τα πρώτα λεπτά και κάτι που αποδεικνύεται εδώ πέρα με τον μπλοκ του Παρισάκη και του Τζίμι να λαμβάνει την μπάλα στην δεξιά πέργα και να αστοχεί για τρεις, ενώ είχε βρεθεί ελεύθερος. Μάλλον θα ξαναφτάσει σε αυτόν. Ο Βοντίδης θα παλέψει για το κλέψιμο. Θα βγάλει την μπάλα εκτός. Τζίμι, τα 14 δευτερόλεπτα. Αξάς, πάρει το deflection, ένα ακόμα. Υπήρχε σαφής πρόθεση να τροφοδοτήσει τον Κυριαζίδη μέσα στη ρακέτα. Κυριαζίδης, ωραία επαναφορά, πολύ όμως το καλάθι του Χατζάκη με ταμπλό. Βλέπουμε ότι οι respect σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχουν σαφή πρόθεση να χτυπήσουν μέσα στην ρακέτα, παρότι δεν είναι πάντοτε ελεύθεροι. Για την ακρίβεια είναι πολύ λίγες φορές ελεύθεροι. Άστοχο, συμφραβάζει με τον εαυτό του. Υψηλό στον Τζάζ, υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Τζάζ βρέθηκε ελεύθερος λίγο έξω από τη ρακέτα. Δεν θα πάρει την μπάλα, ο Τζίμι. Κυκλοφορία της μπάλας, Αξάς θα πάρει το εξαιρετικό rebound. Μετά από άστοχη προσπάθεια του Νερλικόπουλου, θα χάσει τώρα την μπάλα. Μητσιάδης, υπέροχη φάση. Για τους Τζαζ, μέσα στη ρακέτα, μία ακόμα. Στην διατρής άστοχο, το Χατζάκι. Παρισάκι. Προσπαθήσει να κλέψει ο Αξάς, overplay άμυνα. Ο Δοντίδης θα αστοχίσει και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις του συνδυασμού με την πάσα που συγκρατήσει ο Αξάς. Βγάλει στον Κυριαζίδη, θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ αποφασιστικό τελείωμα, πολύ αποφασιστικά πήρε τα βήματα. 19. Κατσόπουλος. Θεμίδης. Δύο ομάδες δεν έχουν κάνει αλλαγές μέχρι στιγμής. Άστοχο σουτ μόνο ταμπλό. Για τον Εφρεμίδη, για τον γκάρτ της ομάδας των Τζαζ. Τζίμι. Βρέθηκε ελεύθερος, ήθαρε για τρεις από την κορυφή. Ο Κυριαζίδης, ο οποίος κάνει πολύ καλή εμφάνιση σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είναι ο καλύτερος παίκτης για τους Τζαζ μέχρι στιγμής. Τώρα υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο, ο Χατζάκης θα τρέξει σαν οδοστρωτήρας το γύρο step. Το ελαφρύ γύρο step, πιο πολύ σαν απλό μπάσιμο φάνηκε. Σε δεύτερη σκέψη θα κλέψει τώρα την μπάλα. Αξάς θα του βγάλει την baseball pass ανάμεσα σε δύο πολύ ρυψοκίνδυνοι. Πάσα μία ακόμα, Τζίμι βρέθηκε ελεύθερος πατώντας τη γραμμή. Θα βγάλει στον Κυριαζίδη. Ήρεμα τώρα αυτός στα 13 δευτερόλεπτα επίθεση. Ή εκτός, θα πάει στην αδύνατη πλευρά και στον Αξά. Ο οποίος θα χάσει ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Αξάκης θα ξαναπάρει. Έχω το ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους θα σουτάρει και θα σκοράρει στον Νεδελκόπουλο και τον Κυριαζίδη. Πανέμορφη φάση μία ακόμα από τον Κυριαζίδη, ο οποίος φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ομάδα των Τζαζ, οι οποίοι δεν φαίνεται να είναι σε θέση να τον σταματήσουν όταν πάει τόσο αποφασιστικά μέσα στη ρακέτα. 3 και 16 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Με στις μέσης απόστασης εύστοχο αυτή τη φορά από τους Τζαζ. Απλό μπάσκετ μέχρι στιγμής. Από τον Αλεξιάδη ήταν το σουτ. Αξάς στην αριστερή γωνία, ένα ακόμα deflection, μία ακόμα λάθος πάσα για τον Αξά, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει με την καλύτερη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τζίμι θα πάρει το rebound. Κυριαζίδης, Τζίμι. Φάνηκε ότι θα εκτελέσει. Ήταν σίγουρο ότι θα εκτελέσει ο Κυριαζίδης. Φαινός γιατί ήταν ελεύθερος, αφετέρου γιατί κοίταξε την γραμμή των τριών πόντων. Θέλε να σιγουρευτεί ότι το σουτ θα πάρει είναι για τρεις. Θα
αλλά πάει χαμηλά στη ρακέτα. Βρέθηκε ελεύθερος ο Αλεξιάδης. Άστοχο σουτ. Ένα ακόμα μετά από το σκορ rebound του Θεμίδη. Ατζάκης θα κατεβάσει την μπάλα σαν γκάρτ. Αξάς, υπάρχει αρνητική ανισορροπία στην ομάδα των Ζιν. Ο Τζάζ μου συγχωρείται. Και θα το πληρώσουν. 22-13 η Respect φτάνουν για πρώτη φορά τη διαφορά στους 9 πόντους με 2 λεπτά να απομένουν και Χατζάκης θα κλέψει και ίσως να υπάρχει time out αυτή τη φορά στους Jazz. Ήταν μια εικασία αυτή, δεν θα υπάρχει time out. Ετοιμάζονται κατέρωθεν αλλαγές. Χατζή Εμμανουήλ ετοιμάζεται για τους Jazz. Τρεμίδης. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές, θα έμπαινε, θα μετρούσε αν έμπαινε. Διπλή αλλαγή για τους Τζαζ. Χατζή Εμμανουήλ και Βαφιάδης μπαίνουν για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Αλεξιάδης και Χατζόπουλος κάθονται στον πάγκο. Μάζεται αλλαγή και για τους Specs. Άστοχη πολύ επίσης, score rebound όμως. Άστοχος ο Δημοδοδίδη και τώρα δεν έχουν πρόθεση να τρέξουν οι Specs. Γύρος του Τζαζ. Με τον Αμυρίδη Αστοχό Αξάς βρέθηκε στο κέντρο. Μια από τις λίγες φορές που βρέθηκε στην κορυφή. Περισσότερο τον είδαμε στο δραστηριοποιείται στην αριστερή πτέρυγα επιθετικά. Ξένος και Πετρούδης θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Τζίμι, Χατζάκης και Νεδελκόπουλος θα περάσουν στον πάγκο. Δύο coach ανακατεύουν αρκετά την τράπουλα. Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος έχει κάνει ήδη πολύ σκληρό off-ball παιχνίδι, κινείται συνεχώς, δεν μένει καθόλου στάσιμος. Αξάς θα πάρει το αμυντικό rebound. Θα τρέξει. Χάσει την μπάλα τώρα, respect. Ο ξένος πήρε την μπάλα με το κουμπί και στο παρκέ. Τρεμίδης. Σουτ από τα 5 μέτρα. Άστοχο από τον Παρισάκη. Μυρίδης θα πάρει την μπάλα χαμηλά, έχει κλειστεί από 3. Πήγε τον ελεύθερο παίκτη, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή ήταν ο ξένος. Θα στοχίσει σε ένα σουτ. Τώρα όλος ο χρόνος επίθεσης για την ομάδα των Τζαζ. Υπάρχει κλέψιμο, υπήρχε πρόθεση να πάει μπάλα ξανά στην ρακέτα. 1-2 Αμυρίδης και για πρώτη φορά η διαφορά στους 12 πόντους. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους Τζαζ. Τώρα το αντιλαμβάνεται ο Χατζή Εμμανουήλ. Θα μετρήσει αν μπει, δεν θα μπει. Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν με 26-14. Οι respect οι κατάφεραν να καθιερώσουν ένα δικό τους ρυθμό από το δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου των Μοναπό. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στρέψουμε λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Το σκορ είναι 26-14 υπέρ των Respect, οι οποίοι κατάφεραν να καθιερώσουν έναν ρυθμό από το τέταρτο περίπου λεπτό και μετά. Το παιχνίδι είχε πάει καλάθι-καλάθι για τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Αμυρίδης, υπάρχει λάθος άμα αφήσει παίκτης των Respect, θα ήταν μπρος πίσω έτσι κι αλλιώς. Σας δίνει κάποιες οδηγίες από τον πάγκο. Πιο έξω η πάσης φωνάζει. Φιάδης. Άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Γρίδα, ο οποίος έχει πέρασει αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ξένος. Όλη την επίθεση φωνάζει τώρα ο Αξάς, ο οποίος αναλαμβάνει Κρέι και coach. 28-14. Double score για την ομάδα των Respect, οι οποίοι παρά την απουσία του Μανόλο, φαίνεται ότι Μανόλο, με συγχωρείτε, αν και μετράει για δύο, φαίνεται να είναι
να μην έχουν πρόβλημα να καθιερώσουν ένα ρυθμό, ο οποίος έχει και συνέχεια όπως φαίνεται. Μαθιάδης, υπάρχουν βήματα, συχνό λάθος για οποιονδήποτε παίκτη μπάσκετ. Ξεκίνησε με λάθος πόδι, την προσπάθειά του μετά από προσποίηση. Από τα πιο συνηθισμένα λάθη, παύλα παραβάσεις. Κοντά στη γραμμή έχω την εντύπωση ο Γρίδας θα πάρει ένα σούτ, θα στοχίσει. Αυτό και το να πατάνε την πλάγια γραμμή είναι τα πιο συνηθισμένα, έχω την εντύπωση. Μπάλα στη γωνία, δεν υπάρχει φάουλ, έπεσε ο Χατζημανούλη στο παρκέ. Ίσως θα πρέπει να σκοτωθεί μετά. Ο Δοντίδης θα σουτάρει και θα ευστοχίσει σε ένα σούτ μέσα στη ρακέτα και μετά από αρκετή ώρα θα ξεκολλήσουν από τους 14 πόντους οι Jazz. Ο Κλήδης θα πάει στο Γρίδα, θα χαθεί όμως. Πάλι είναι τους Jazz, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τη διαφορά ξανά στους 10 ή ακόμα και στους 9 αν ευστοχίσουν σε 3 πόντων. Όλα χαμηλά. Βλόκ από τον Γρίδα, ο οποίος θα πάρει την πάσα, την μπάλα, με συγχωρείτε. Θα τρέξει το Eurostep, ίσως να πήγε να πάρει το foul. Ίσως θα ξαναπάρει πολύ σκληρό παιχνίδι μέχρι στιγμής στις τελευταίες φάσεις. Αυτά και μετά βρέθηκε ελεύθερο σουτ για 3, το οποίο ο Πετρούδης δεν θα μετατρέψει σε 3 πόντους σε πρώτο χρόνο. Και άλλο σουτ για 3 άστοχο από τον Μολυβιάτη, ο οποίος με το που το έκανε έσπευσε να τρέξει στην άμυνα. Πολύ καλή transition άμυνα για τους respect, βρήκε ο καθένας τους παίκτες του μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά το σκορ θα έρθει από τους Jazz, από ένα σουτ μέσης απόστασης. Jazz οι οποίοι τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 τώρα και ρίχνουν τη διαφορά στους 10 από τους 14. Έχουν σκοράρει μόλις 2 πόντους σε 2-40 οι respect. Ο Κρίδας πήγε να κάνει κάτι περίπου εκεί πέρα, Μυρίδης πάρει μια ακόμα προσπάθεια. Ένα ακόμα σουτ και ένα ακόμα πιο rebound εκεί που τέλειωνε ο χρόνος επίθεσης θα τον δικαιώσει. 30-18. Σε πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση των Jazz. Να τα λέει ο Δοντίδης με τον διαιτητή. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Ο Παρισάκης έχει προαναγγελθεί αλλαγή για τους Jazz. Θα προσπαθήσει να πάρει το rebound μετά από άστοχη προσπάθεια του Ροδίδη. Δεν θα καταφέρει ο Γρίδας. Οπα. Υπάρχει ο Ροδίδης. Χρεώθηκε με φάουλ πάνω στο Γρίδα, ο οποίος ο Ροδίδης ζήτησε διπλή τρίπλα από τους διαιτητές. Χατζόπουλος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ούτως ή άλλως το μάτς δεν είναι κάτι ιδιαίτερης σημασίας, νομίζω άφησε να εννοηθεί εκεί πέρα ο Δοντίδης, ο οποίος τα έλεγε με τον Γρίδα. Ένα σουτ με τα μπλό θα μπει αυτή τη φορά από τον Μολυβιάτη. Με την πρόθεση να τρέξουνε, δεν θα σώσει την μπάλα ο Θεμίδης μετά από πάσα ψηλού. Χατζόπουλου. Ο Λιβιάτης τώρα για τους respect. 3-4 παίκτες στην περίμετρο θα στείλουν επίθεση για τους respect, οι οποίοι θα βρουν καλάθι και φάουλ από τον ξένο, ο οποίος δέχεται τα συγχαρητήρια από τους παίκτες του. Πάρει για μια συμπληρωματική βολή, διαφορά είναι στους 16. Με 6 και 2 να απομένουν για το τέλος της περιόδου, θα στοχίσει. Μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό από δέκτη κανέναν. Η μπάλα είναι εκτός για τους Jazz. Jazz οι οποίοι έχουν 2 ομαδικά φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Με respect δεν έχουν κάνει ακόμα κάποιο φάουλ. Τρεμίδης θα δώσει ένα screen στον
Παφιάδη. Περμίδης δεν είναι ο πρώτος παίκτης που περιμένει να σου δώσει ένα screen, αλλά γιατί όχι, εφόσον βρέθηκε ελεύθερος. Θα ξαναπάρουν την μπάλα οι Jazz μετά από άστοχη πάσα των Respect. Σε ζώνη τώρα η άμυνα των Respect. Εύστοχο shoot από περίπου τις γραμμή των ελεύθερων πολλών για το 34-20. Κρίδας. Για τρεις άστοχο. Πάρει το τελικό rebound ψηλό στον Jazz. Ο Βαφιάδης, ο οποίος εστόχισε στο προηγούμενο σουτ, ξέχασα να το αναφέρω. Ο Ντοντίδης πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Γρίδα. Από έναν παίκτη ο οποίος έχει πολύ μεγάλη υπεροχή όσον αφορά το ύψος και πανέμορφη πάσα τώρα με τελικό αποδέκτη τον Αμυρίδη. Πάσα από τον ξένο. Άξια φάση ίσως για να μπει σε highlights. Ο Δοντίδης. Ο Δοντίδης στην κορυφή. Ο Δοντίδης θα δώσει ένα screen. Υπάρχουν mismatch τώρα, θα βρεθεί με τον Αμυρίδη. Πρώτος. Πάει μπάλα χαμηλά μέσα στη ρακέτα. Ο Φρεμίδης θα τροφοδοτήσει τον Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος θα μετατρέψει την όμορφη πάσα σε όμορφο καλάθι. 36-22. Ξένος. Ρίδας θα τον επιθετηθεί, δεν θα πάρει την μπάλα. Ξένος θα σουτάρει, θα εξοχίσει για 3. Το σκορ έχει φτάσει στο 39-22. Οι Respect έχουν σκοράρει 39 πόντους σε 6 λεπτά σχεδόν. Έχουν καθιερώσει για τα καλά το ρυθμό τους. Οι Jazz έχοντας την λειψανδρία με το μέρος τους κατά τους, σίγουρα θα παίξει ένα ρόλο όσον αφορά την επίδοσή τους. Το σκορ είναι στο 39-22. Είμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Μαντουλίδη College, στο πιστό γήπεδο. Οι δύο ομάδες πήρανε και λίγο χρόνο παραπάνω μετά το σφύριγμα για την επιστροφή τους μετά το time out. Respect συνεννοούνται ακόμα για κάποιες τελευταίες οδηγίες. Ο Αξάς ακόμα κάθεται στον πάγκο. Ίσως χρησιμοποιηθεί, ίσως δεν χρησιμοποιηθεί μάλλον για ρεζέρβα ενέργεια, καθώς η Respect δεν φαίνεται να απειλούνται ιδιαίτερα, τουλάχιστον ακόμα. Υπάρχει σφύριγμα, αλλαγή κατοχής, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι που μπήκε. Πετρούδης, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο. Γρίδας θα στοχίσει σε ένα σουτ για 3. Είχε βρεθεί αμυγός ελεύθερος. Ο Αλεξιάδης δεν περίμενε εκεί πέρα την πάσα, θα την πάρει. Περίμενε να πάρει αυτό το τρίποντο και θα το βάλει. Ο Λιβιάτης σε ζώνη τώρα η άμυνα για τους Jazz. Για 3 από τον Γρίδα, ένα ακόμα άστοχο. Ατζόπουλος για τους Jazz. Παφιάδης. Αλεξιάδης θα να πάρει την μπάλα από τη γωνία, να βάζει λίγο με τον εαυτό του που η μπάλα πήγε και βγήκε. Ξένος στην γωνία, ίσως να πάρει, σε πάτησε, τώρα το είπε ο διαιτητής. Πάτησε την πλάγια γραμμή, αυτό που έλεγα νωρίτερα για τα συνηθισμένα λάθη στο άθλημα του μπάσκετ. Έχουν συμβεί και τα δύο, ένα για τους Jazz και ένα για τους Respect. Υπάρχει λάθος τώρα, προσπαθεί να κλέψει μετά από την μπάλα που έχασε ο Δοντίδης, δεν θα τα καταφέρει, Αμυρίδης. Κοντρά σε 2 θα βγάλει τον Γρίδα, ο οποίος είναι ελεύθερος. Έργολ έχει χάσει 3 σερία, αν δεν κάνω λάθος, ή 4. Δεν νομίζω να πτωηθεί τόσο εύκολα.
Καλό passing game τώρα. Φανταστική πάσα. Άλλη μία. Το τελικό αποδέκτη τον Οδοντίδη. Χατζόπουλο, με συγχωρείτε. Ένα ωραίο τριγωνάκι έστησαν στην αντίπαλη ρακέτα η Jazz, η οποία ρίχνει τη διαφορά στους 12. Ο Γρίδας το σκέφτεται να πάρει ένα ακόμα τρίποντο μετά από τρία σερί άστοχα. Έστοχο αυτή τη φορά από τον Ολυμπιάτη. Την κορυφή, διαφορά στους 15, με 1.35 να απομένει για το τέλος. Δεν υπάρχει φάουλ στο παιχνίδι εδώ και πάρα πολύ ώρα. Έστοχο σουτ, πολύ όμορφο από τον Βαφτιάδη. Δύσκολο, του λέει ο Αλεξιάδης, και θα συμφωνήσω. Ρίγας, βρεθεί ελεύθερος στους ένας. Για τρεις, άστοχο, κακό σουτ. Βαφτιάδης θα πάρει ένα ακόμα rebound. Ο Τζιμενουήλ θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει τη ρακέτα ανεπιτυχώς. Υπάρχει deflection, η μπάλα είναι ξανά για τους Jazz. Χατζη Εμμανουήλ, Βαφιάδης. Χατζη Εμμανουήλ, όπως είπαμε, τον βλέπουμε να πάει στην αδύνατη πλευρά. Είναι ο πιο δραστήριος off-ball παίκτης της ομάδας των Jazz. Αμυρίδης θα βγάλει μετά από το 1-2. Μετά το βάσιμο που πήρε την πάση στον Πετρούδη, ο οποίος θα ευστοχίσει με τα μπλο. Μία ακόμα όμορφη φάση. Το δεύτερο δεκάλεπτο είναι γεμάτο όμορφες φάσεις. Εύστοχο σουτ για τρεις από τον Αλεξιάδη. Ξένος. Η διαφορά έχει, φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί στις 12 με 16 πόντους. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Πύρον θα δώσει ένα screen. Ο Πετρούδης δηλαδή θα δώσει ένα screen. Για τρεις, άστοχο από τον Γρίδα. Ένα ακόμα, δεν έχει βρει επιθετικό ρυθμό ο Γρίδας ακόμα. Παρ' όλα αυτά το score είναι στο 44-32. Ημίχρονο στο παιχνίδι στο Μαντουλίδη College, στο γήπεδο. Οι Σπέκτες έχουν καταφέρει να βρουν ένα ρυθμό παρά την μεγάλη απουσία του Μανόλου. Υπενθυμίζουμε, τρεις βασικοί περιφερειακοί των Jazz δεν παίζουν επίσης. Υπάρχει λειψανδρία μεγάλων κυβικών στο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τρίτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Στο σκορ είναι 44-32 υπέρ των Respect, οι οποίοι κατάφεραν να καθιερώσουν ένα ρυθμό. Κάτι που εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον στη στατιστική είναι ότι οι Respect έχουν 4 στα 17 τρίποντα και μόλις 3 παραπάνω rebound από τους αντιπάλους τους. Έχουν 16 και οι Jazz έχουν 13. Οι Respect, οι οποίοι μετράνε 3 επιθετικά rebound και 1 οι αντιπαλοί τους. Παρόλο το γεγονός ότι δεν έχουν κερδίσει πολλές παραπάνω επιθέσεις μέσω επιθετικών ή γενικών rebound και σε συνδυασμό με την μεγάλη αστοχία που έχουν στα τρίποντα, έχουν καταφέρει να έχουν αυτή τη διαφορά των 12 πόντων. Νομίζω εδώ πέρα έγινε η διαφορά για την οποία το σκορ δεν έχει πάει σε ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Αν συνεχίσουν το κακό τρίποντο παιχνίδι του Respect, ίσως να είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν οι Jazz για να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Όπως και να έχει, αυτά και πολλά παραπάνω θα τα δούμε σε λίγο που ξεκινάει το 3ο δεκάλεπτο. Επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση στο κλειστό του Μαντουλίδης College. Οι Respect παίρνουν λίγο ακόμα χρόνο για να ολοκληρώσουν την προθέρμανσή τους. Ο Αξάς θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο για το 3ο δεκάλεπτο. Κάθισε πολλή ώρα εκτός, πολλά λεπτά, 15 αγωνιστικά λεπτά αν δεν κάνω λάθος. Σούτ από Βαφιάδη για 3 με το καλημέρα, επιθετικό rebound και σούτ για 2 εύστοχο από τον Αλεξιάδη. Τζίμι, ο οποίος έχει περάσει αυτόν τον αγωνιστικό χώρο.
βρέθηκε ελεύθερος, ο Στάρ για 3. Άστοχος σε ένα ακόμα. Κυριαζίδης, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν η βασική κινητήριος δύναμη των Respect. Παφιάδης. Χάσει την μπάλα. Ψηλός. Λάθος στο λάθος. Παφιάδης θα ξαναπάρει την μπάλα. Μπάλα που πάει χαμηλά. Το Χατζόπουλο. Άστοχος. Σε καλή άμυνα εκεί πέρα ο προσωπικός του αντίπαλος. Ο Νελβεδικόπουλος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα τρέξει. Ζάκης. Κυριαζίδης, με συγχωρείτε, Τζίμι. Αξάς, πάτησε πάρα πολύ γερά. Θα κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Έχει τη διαφορά, έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά ξανά στους 14. Θα αστοχίσει στην πρώτη χαιρέτηση κιόλας το μπάλα, κατά κάποιο τρόπο. Έστοχος η δεύτερη, 47-34. Baseball πάσα τώρα, πολύ όμορφη, με τελικό αποδέκτη των Παρισάκη, ο οποίος δείχνει πίσω τον Βαφιάδη, αν δεν κάνω λάθος, που έδωσε την πάσα. Υπάρχει γρήγορο παιχνίδι και για την αντίπαλη πλευρά του Κυριαζίδη, ο οποίος σκοράρει δύο πόντους. Δύο καλάθια με παρόμοιο τρόπο. Γρήγορο. Ο Φιάδης κλείνεται καλά στην κορυφή από τον Κυριαζίδη. Για δύο άστοχο. Ένα ακόμα στο score rebound. Αλεξιάδης έκανε το shoot. Βάλα στη δεξιά γωνία. Ο Φιάδης πάρει ένα screen από τον Παρισάκη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα κοπεί εντυπωσιακά τον Κυριαζίδη. Τώρα καθαρή κατοχή για τους Respect. Πολύ καλή transition άμυνα και για τους Jazz. Βρήκε ο καθένας τον παίκτη του, ο Ξάς θα πάρει δύο ακόμα ελεύθερες βολές. Εκμεύει δεύτερο φάουλ για βολές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ο Ξάς. Άστοχος ξανά στην πρώτη. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Εύστοχος στη δεύτερη. Καρμπών με την προηγούμενη προσπάθειά του στο ζευγάρι των ελευθέρων βολών. 50% ευστοχία, λέει, χαμογελώντας τον πάγκο. Αναφερόμενος πάνω στις τελευταίες δύο φάσεις. Επιθετικό φάουλ τώρα. Ατζόπουλο. Τζίμι θα πάρει την μπάλα. Βάση. Για τρεις άστοχο από το Χατζάκι. Ο Δοντίδης θα βυθιστεί στη ρακέτα, θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Χατζόπουλος θα αστοχίσει, το βάζει με τον εαυτό του και αυτός. Ένα δύο πάρα πολύ δυνατά πάτησε εκεί πέρα ο Χατζάκης. Με πλουραλισμό στην επίθεση της ομάδα των Respect. Μεγάλο πλουραλισμό. Διαφορά έχει φτάσει στις 16 ξανά. Παφιάδης. Καλή άμυνα δέχεται. Αλλάζουν οι παίκτες των Jazz. Όχι όπως θα έπρεπε. Κάποια συνεννοησία στο σύστημά τους. Την πάλι θα καταλήξει εκτός. Αξάς δεν θα πάρει ένα ακόμα φάουλ. Αυτή τη φορά θα τελειώσει τη φάση, αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά και να βρίσκει τη φόρμα του. Έχει πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα ο Κυριαζίδης. Έχει ένα σουτ μέσα απόσταση άστοχο όμως από τον Χατζόπουλο. Χατζάκης. Θα χάσει την μπάλα, μάλιστα. Μετά από deflection. Οι διαιτητές θεώρησαν ότι ακούμπησε σε αυτόν τελευταίο η μπάλα. Ο
Καραφιάδης. 2-3 άστοχο. Κυριαζίδης, ο οποίος μαρκάρει στην περιφέρεια, σαν γκάρντ, θα πάρει τώρα την μπάλα. Βγάλει στον Αξά, μία τρίπλα, μία πάσα, ένα άστοχο καλάθι από τον Εδελκόφυλλο. Μαρκάρει στην... θα πάρει ξανά την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, πολύ δυναμικό, πολύ αποφασιστικό τελείωμα. Ξάς θα είναι αυτός ο οποίος θα στείλει τη διαφορά στους 18 πόντους. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι ο Κυριαζίδης μαρκάρει οποιονδήποτε βρίσκεται στη θέση του χειριστή των αντιπάλων. Σαν να έχει πάρει ρητή εντολή, ασφιχτική πίεση, μία ακόμα που θα υπάρχουν εκνευρισμοί από την... εκνευρισμός μάλλον από την ομάδα των Τζαζ. Βρέθηκε επιδεικτικά ελεύθερο, σαν πέναλτι ήταν αυτό, αλλά αστόχησε ο Χατζάκης. Ετοιμάζονται αλλαγές για την ομάδα των Τζαζ. Ο Δοντίδης και Αλεξιάδης κάθονται στον πάγκο. Χατζή Εμμανουήλ και Φρεμίδης πατάνε παρκέ. Μετά από αρκετή ώρα ο δεύτερος. Για τρεις από τον Τζίμι, ο οποίος θα στοχίσει σε ένα ακόμα, έχοντας λάβει την πάσα από την εσωτερική από τον παίκτη του, από τον Κυριαζίδη. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound και καλάθι μετά από άστοχη προσπάθεια, καλάθι το οποίο ευστοχεί ο Παρισάκης. Τζίμι, respect. Βυθίζεται στη ρακέτα, θα πάρει την μπάλα τώρα ο Κυριαζίδης, θα σώσει με τα κόπων και βασάνων. Ένα σουτ για τρεις. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πατούσε και όλα στη γραμμή. Δεν έχω τόσο καλή ορατότητα από εδώ βέβαια. Κυριαζίδης θα στοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα καλάθι. Χαμόγελα τώρα από τον Χατζή Εμμανουήλ. Σε ζώνη τώρα η άμυνα για μία ακόμα φορά του Τζαζ. Πάρει την μπάλα ο Κυριαζίδης χαμηλά. Μπάλα είναι ξανά για τους respect για 14 δευτερόλεπτα. Φανταστική επαναφορά, μία ακόμα όμορφη συνεργασία των παίκτων των respect. Κυριαζίδης έβγαλε στο Χατζάκι. Στις 18 η διαφορά, 60-42. 3 και 33 για το τέλος. Υπάρχει ένα ακόμα λάθος στην υποδοχή της μπάλας. Πάσα ήταν δυνατή για τους Τζαζ. Σας, Τζίμι. Κυριαζίδης, Χατζάκης. Πάει στο low post και θα κερδίσει δύο βολές ο Νεδελκόπουλος, ο οποίος κερδίζει τα συγχαρητήρια από τον πάγκο του. Φάουλ που χρεώθηκε στον Βαφιάδη. Αν ευστοχίσει και στις δύο θα πάει διαφορά για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στους 20 πόντους. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί καθώς αστόχησε στην πρώτη. Έχει μία ακόμα. Οι Τζαζ οι οποίοι έχουν 4 ομαδικά φάουλ. Δεν έχουν κάνει ακόμα κάποιο φάουλ μετά από σκάρτα 7 λεπτά μέσα στην τρίτη περίοδο. Χατζή Εμμανουήλ. Εφρεμίδης. Έχοντας τον φυσικό του αντίπαλο τον Τζίνι μπροστά του, Βαφιάδης. Τα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση στον Τζάζ. Παρισάκης θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Βαφιάδη. Από το Χατζόπουλο, με συγχωρείτε. Θα ξεκολλήσουν από τους 42 πόντους μετά από αρκετή ώρα οι Τζαζ. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ που κερδίζει ο Χατζάκης. Φάουλ που, αν δεν κάνω λάθος, χρεώθηκε πάλι στον
Βαφιάδη. Δύο φάουλ σε πολύ, δύο ατομικά φάουλ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έστω στην πρώτη, άστοχο στη δεύτερη, ο Αξάς θα παλέψει πολύ φιλότιμα για το rebound, αλλά δεν θα καταφέρει να κατοχυρώσει την κατοχή. Εφρεμίδης, αποφασιστικά μέχρι μέσα, βρίσκει τείχος. Βαφιάδης, στη δεξιά πτέρυγα ένα σουτ από τον Χατζόπουλο, άστοχο. Χατζάκης, Τζίμι. Δεν θα πάρει ένα ακόμα σουτ για τρεις αυτή τη φορά ο Κυριαζίδης. Θα βγάλει την μπάλα χαμηλά στον Νεδελκόπουλο. Οι παίκτες των respect χυλίζουν από αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με το που πήρε την μπάλα χαμηλά σε εκείνο το σημείο ο Νεδελκόπουλος υπήρξαν χειροκροτήματα πριν καν γυρίσει και ευστοχίσει. Διαφορά στους 20, 2 λεπτά απομένουν για το τέλος. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τους Τζαζ από την αντίπαλη πλευρά. Ένα εύστοχο running floater από τον Εφρεμίδη. Τζίμι θα στοχίσει σε ένα ακόμα σουτ έχοντας λάβει pass από τον Κυριαζίδη. Χατζόπουλος τώρα κατεβάζει σαν guard. Άστοχο σουτ για δύο, συγχωρείτε, από τον Παρισάκη. Πολύ όμορφη φάση, ανάποδο λέει από τον Χατζάκη. Υπάρχει φάουλ που χρεώθηκε. Στο Τζίμι, στον Ανδρεάδη δηλαδή, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Μιλωνάς θα περάσει στη θέση του. Με ετοιμάζεται και ο Αμυρίδης. Το πιο ψηλό σχήμα. Χατζάκης θα κρατήσει την κατοχή. Μία ακόμα χαμένη επίθεση για τους Τζαζ. Χατζάκης, λέιζερ πάσα στο Μιλωνά. Κυριαζίδης. Νεδελκόπουλος. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα έχει κλειστεί ο Μιλωνάς. Θα βγάλει στον Αξά ένα running floater, άστοχο airball. Στην πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη ευκαιρία θα περάσει και ο Αμυρίδης στον αγωνιστικό χώρο για τους respect. Χατζη Εμμανουήλ. Βασάκης. Βασάκης θα βγάλει, θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Θεό, από τον Εφρεμίδη. Χατζάκης θα βγάλει την πάσα 2 εναντίον κανενός. Κάρφωμα. Εντυπωσιακό κάρφωμα, το πρώτο στο παιχνίδι από τον Κυριαζίδη. Ποιος έχει κάνει πολλά πράγματα επιθετικά και αμυντικά. Αμυντικά κυρίως πράγματα που δεν καταγράφονται στη στατιστική. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Αξάς, Μιλωνάς. Ανέμορφη φάση, καλάθι και φάουλ για τον Κυριαζίδη. Ο οποίος μαζί με τον Χατζάκη είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την διαφορά η οποία έχει φτάσει στους 25 πόντους. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, ο Αμυρίδης δεν θα προλάβει να πατήσει αγωνιστικό χώρο στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς δεν ήταν σωστά διαμορφωμένος ο χώρος και ο χρόνος για να μπει. Η διαφορά έχει φτάσει στους 25 για πρώτη φορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο.